Τραγικές πλέον είναι οι καταστάσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι σεραίοι όταν επιχειρούν να περπατήσουν στα πεζοδρόμια της πόλης. Διαλυμένα πεζοδρόμια, πλακάκια που έχουν φύγει από τη θέση τους, δέντρα που συναντούν στο διάβα τους, σκάρες που είναι έτοιμες να φύγουν από τη θέση τους. Είναι μόνο λίγα από τα εμπόδια που οι δημότες καλούνται να αποφύγουν με αποτέλεσμα να περπατούν στη μέση του δρόμου. Σήμερα ξεκινάμε το διπορικό μας από την Οδό Ομήρων, εκεί όπου αντικρίσαμε εικόνες από το 1970. Όταν ακόμα το τσιμέντο δεν είχε μπει για τα καλά στη ζωή μας. Εμείς οι πόλοι των Σερών δραματικοί είναι. Δεν βλέπετε τι γίνεται, από πίσω χειρότερα. Αν πάτε σε όλες τις γειτονιές, σκουπίδια, χαλάσματα, να, κοιτάξτε. Κοιτάξτε τι γίνεται. Κοιτάξτε. Εγώ ξένος είμαι. Αλλά χρόνια που είμαι εδώ, 15 χρόνια, άνθρωπο δεν βλέπω εδώ. Και από τον Ευρωκόπη. Από τον Ευρωκόπη. Εκεί πώς είναι η κατάσταση? Πολύ καλύτερα. Πολύ καλύτερα. Εδώ η πόλη των Σερών έχει το χάλι της. Και η Δράμα είναι ακόμα καλύτερα. Εδώ δεν πάμε καλά. Τώρα που είναι μέρα, τώρα περνάμε. Γιατί τη νύχτα κάνουμε παράκαμψη από το δρόμο. Είναι επικίνδυνο, δηλαδή. Ναι, είναι επικίνδυνο. Για κάποιον που δεν το ξέρει, ναι. Τα γνωρίζουν οι διοικούντες, οι υπεύθυνοι του Δήμου? Λογικά το γνωρίζουν για να αλλάξουν και το όνομα του δρόμου. Περάσαν, το μελετήσαν το θέμα. Πάντως εσείς πηγαίνετε από την άλλη πλευρά, όταν είναι το βράδυ που υπάρχει. Επειδή από αυτή τη, ναι, περνάμε από το δρόμο. Είναι πιο ασφαλής ο δρόμος πριν από το πεζοδρόμιο. Τι μπορεί σε όλα τα παραπάνω άραγε να απαντήσουν οι υπεύθυνοι του Δήμου Σερών, πώς μπορούν να δικαιολογήσουν τα δικαιολόγητα και πώς μπορεί να υπάρχουν τέτοιες εικόνες σε μια πόλη εν έτη 2018, όταν μάλιστα διεκδικούμε και το βραβείο της Πράσινης Πόλης, πώς θα δικαιολογήσουν τυχόν ατύχημα που μπορεί να συμβεί σε δημότη που είναι αναγκασμένος να περπατά στο δρόμο για να φτάσει στον προορισμό του και τι μπορούν να πούν στις μητέρες εκείνες που αποφάσισαν να βγουν με καρότσι βόλτα για να πάνε στις παιδικές χαρές. Αυτά είναι τα δύο δήμους που το ψηφίζουμε. Από εδώ και πέρα θα πάρει, άντε να μην το πω τι θα πάρει. Θα γνωρίζουν ότι εδώ υπάρχει αυτή η κατάσταση. Είναι δυνατόν, βρε αγόρι μου, όλη η πόλη μέσα στις τρύπες είναι. Εδώ με το ποδήλατο περπατάω και κοντεύω να παίζω από τις τρύπες. Δύσκολα τα πράγματα, τα βλέπω συχνά αυτά τα μέρη, ναι. Τα γνωρίζουν εδώ οι υπεύθυνοι του Δήμου, γιατί μου λες τώρα ότι πολλά χρόνια είναι έτσι η κατάσταση. Δεν ξέρω, δεν ξέρω για το Δήμο ακόμα. Θα πρέπει να γίνει αποκατάσταση, πιστεύεις? Πιστεύω θα πρέπει. Εσείς ως πεζοί δυσκολεύεστε να περάσετε από το σημείο, έτσι? Ναι, ειδικά άμα βρέχει κιόλας, ακόμα χειρότερα. Χάλια βέβαια είναι. Το γνωρίζουν οι υπεύθυνοι? Δεν ξέρω, δεν είμαι από... Πρέπει να αποκατασταθεί το πρόβλημα που υπάρχει. Οπωσδήποτε. Για όλα τα παραπάνω θα περιμένουμε μια συνέντευξη τύπου για να πάρουμε απαντήσεις.